Καλησπέρα σε όλους και καλή χρονιά. Απόψε εδώ ήρθαμε για να τιμήσουμε μία αγαπημένη κυρία των τεχνών και των γραμμάτων. Έτσι την πρωτογνώρισα εγώ πρώτα ως ζωγράφο. Την κυρία Ελευθερία Τσιάλα Μάντσιου. Την κυρία Ρίτσα μας. Με το νέο της βιβλίο, συλλογή ποιημάτων, «Εμείς ως άνθρωποι». Θα προσέξατε, όπως το σήκωσα πρόχειρα, τα επάνω ψηλά έχει ένα από τους πίνακές της. Και καθώς μέσα το ξεφυλίζουμε, στις 5 ενότητες που το αποτελούν, θα δείτε κι άλλους πίνακες. Είναι γεμάτο από εικαστικά της έργα. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ιωαννιτών ή του Δήμου Ιωαννιτών, τώρα με τις συγχωνεύσεις, το ίδιο είναι πια και ήταν πάντα, και της Εταιρείας Λογοτεχνών και Συγγραφέων Υπήρου. Μαζί με την αγαπητή κυρία Ρίτσα Τσιάλα Μάντσιου, θα με επιτρέψετε να τη λέω με αυτό το όνομα, γιατί 40 χρόνια έτσι την ξέρω, έχουν έρθει εκλεκτοί προσκεκλημένοι για να τιμήσουν βραδιά και να μας μιλήσουν για το έργο της. Ο κύριος Ευθύμιος Καξίρας, ο κύριος Γιώργος Καψάλης, η κυρία Κατερίνη Λιάμπη και η Αμαλία Παπακώστα, και σιγά σιγά καθώς θα τους προσφωνώ για να μας μιλήσουν, θα σας πω λίγα λόγια για αυτούς. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν τις ομιλίες με τον καθηγητή θεωρητικής και εφαρμοσμένης φυσικής στην έδρα John Hasbrouck Van Vleck του τμήματος φυσικής και καθηγητή εφαρμοσμένων μαθηματικών της Σχολής Μηχανικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, τον κύριο Ευθύμιο Καξίρα, που μας τιμά με την παρουσία του και λαμπρύνει με το έργο του την πόλη μας. Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Θέλω να αρχίσω τονίζοντας κάτι που πολλοί από εσάς ήδη ξέρετε καλά. Δεν υπηρετώ τη μούσα ερατό, δεν είμαι λόγιος ή ποιητής, ούτε καμία άλλη μούσα. Υπηρετώ τις θετικές επιστήμες και συγκεκριμένα τη φυσική και τα μαθηματικά, οπότε δεν πρέπει να περιμένετε κάποια λογοτεχνική ανάλυση απόψε εκ μέρους μου. Αυτό θα το κάνουν οι ειδικοί. Πώς λοιπόν βρίσκομαι εδώ απόψε και προσφωνώ ένα βιβλίο ποίησης. Αγαπώ την ποίηση και θαυμάζω τους ποιητές και αγαπώ τη θεία μου, κυρία Ελευθερία Τσιάλα Μάντσιου. Και όταν μου ζήτησε να πω δύο λόγια για το βιβλίο της, δεν μπορούσα να αρνηθώ. Θα σας πω λοιπόν με λίγα λόγια πώς διάβασα εγώ τα ποίηματα του βιβλίου αυτού από τη σκοπιά ενός κοινού θνητού και πώς με επηρέασε αυτό το διάβασμα των ποιημάτων. Και βέβαια, η δύναμη της τέχνης είναι ότι ο ποιητής, η ποιήτρια στη συγκεκριμένη περίπτωση, επηρεάζει τον κάθε αναγνώστη με πολύ διαφορετικό τρόπο. Θα αναφέρω αρχικά τρία χαρακτηριστικά της συλλογής των ποιημάτων που μου έκαναν μεγάλη εντύπωση. Πρώτο, το μεγάλο εύρος των θεμάτων που πραγματεύονται τα ποιήματα. Από θέματα σχετικά με την αρχαία ιστορία, θέματα σχετικά με μέρη και τόπους αγαπημένους, όπως η πόλη μας και η λίμνη της, και βέβαια, όπως δηλώνει και ο τίτλος του βιβλίου, «Εμείς ως άνθρωποι», θέματα σχετικά με τα συναισθήματα και τις σχέσεις των ανθρώπων σε όλες τις εκφάνσεις τους. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι το βάθος της αντίληψης της ποιήτριας για τα συναισθήματα και τις σχέσεις των ανθρώπων. Και το τρίτο χαρακτηριστικό
είναι το πόσο έντονα επηρεάζουν τον αναγνώστη, τουλάχιστον επηρέασαν εμένα σαν αναγνώστη, οι βαθιές αυτές αντιλήψεις της ποιήτριας για τις ανθρώπινες σχέσεις. Θα ήθελα να διαβάσω με την άδεια της θείας 3 από τα ποιήματα του βιβλίου που προβάλλουν αυτά τα χαρακτηριστικά που ανέφερα, με μία μικρή εισαγωγή για το καθένα και πάντα από πολύ προσωπική πλευρά και όχι λογοτεχνική. Το πρώτο ποίημα έχει τίτλο «Γενναιές» και έχει θέμα ιστορικό ή μάλλον την γενικότερη σχέση μας με την ιστορία. Αν δει κανείς το θέμα από μαθηματικής πλευράς, βλέπετε δεν μπορώ να αποφύγω τις δικές μου αγαπημένες ενασχολήσεις, θα διαπιστώσει το εξής ενδιαφέρον. Μας χωρίζουν από τις πιο ένδοξες σελίδες της ιστορίας μας, τη χρυσή εποχή της αρχαίας Ελλάδας, περίπου 2.500 χρόνια. Κάθε γενιά αντιστοιχεί σε περίπου 25 χρόνια, μετά έρχεται η επόμενη και βέβαια επικαλύπτονται σε μεγάλο βαθμό. Μια απλή διαίρεση λοιπόν μας λέει ότι μας χωρίζουν από την εποχή του Περικλή και του Πλάτωνα περίπου 100 γενιές. Από αυτές εγώ είχα την τύχη να γνωρίσω 4, μετρώντας από τη δική μου γενιά, των γονέων μου, των παππούδων μου και ακόμη και την προγιαγιά μου, την κυραμάνα όπως την λέγαμε. Και υπάρχουν έντονες εμπειρίες και αναμνήσεις που συνδέουν τις γενιές. Θα προσπαθήσω να το δείξω αυτό με ένα απλό παράδειγμα. Ο πατέρας της θείας Ελευθερίας, ο Ευρυσθένης Τζάλας, και η γιαγιά μου, η Αθηνά, ήταν αδέρφια. Ο πατέρας τους ήταν δάσκαλος, από τον οποίο πήρε η γιαγιά το πάθος για τα γράμματα και το διάβασμα και μας το μετέδωσε σε μεγάλο βαθμό με το να μας διαβάζει ιστορίες από τον Ξενοφόντα και τον Παπαδιαμάντη. Όταν γινόταν παραστάσεις στο αρχαίο θέατρο της Δωδώνης, την εποχή που εγώ ήμουν ακόμη παιδί και περνούσα τα καλοκαίρια στο χωριό την Κοσμηρά με τον παππού και τη γιαγιά, η γιαγιά δεν έχανε παράσταση. Πήγαινε κάθε φορά από το χωριό στη Δωδώνη, ποδαρόδρομο, περίπου 2 ώρες, και στο δρόμο εξηγούσε με κάθε λεπτομέρεια στον παππού το έργο που πηγαίναν να δουν, το οποίο η γιαγιά ήξερε απ' έξω. Τι καλύτερη απόδειξη για τη συνέχεια των γενεών θα ήθελε κανείς. Και τώρα το ποίημα «Γενναιές», που με πολύ πιο κομψό και λιτό και μεστό τρόπο περιγράφει κάποια από αυτά τα νοήματα από το παράδειγμα που σας έδωσα, το απλοϊκό παράδειγμα που σας έδωσα. «Γενναιές. Γενναιές γενεών διάβηκαν από το κατόφλι της κατοικίας των προγόνων. Κάποιοι σφράγισαν καλά τις πράξεις τους και άλλοι τη δυστυχία τους. Όπου και να κοιτάξω, δάφνες και χρυσοστέφανα. Όπου και να δω, δάκρυα από θανάτους. Γενναιές γενεών διάβηκαν από το κατόφλι της κατοικίας των προγόνων. Και αναρωτιέμαι, αυτή η επανάληψη θα φέρει κάποτε μια ημαρμένη γενεών άλλη? Αυτή η επανάληψη που οδεύει στο σκοτάδι της νυχτιάς που καρτερούμε? Αυτή η επανάληψη διαμηνύει τα διαπιστευτήρια της συνέχειας». Αυτό ήταν το πρώτο ποίημα που ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Το δεύτερο ποίημα έχει τίτλο «Ευφυΐα και πλούτος». Σε αυτό το ποίημα υπάρχουν κάποια σχόλια επενετικά και ίσως και κολακευτικά για το λειτουργήμα που υπηρετώ και μάλλον λόγω αυτών των σχολείων μου άρεσε το ποίημα. Έχει όμως και κάποια άλλα σχόλια που πολύ σωστά και κάπως δεικτικά, το δι με ήτα, όχι εψιλονιώτα, βάζουν τα πράγματα και τον καθένα μας στη θέση του. Ευφυΐα και πλούτος. Η ευφυΐα είναι δώρο Θεού και είναι άξιον θαυμασμού, διότι
οι έχοντες το χάρισμα δεν είναι πανούργοι για την απόκτηση αγαθών. Αυτή η δουλειά είναι για μέτρια όντα. Έτσι, οι άνθρωποι που υπηρετούν την επιστήμη, οι εφευρέτες, είναι ευεργέτες του κόσμου και όχι υλικά πλούσιοι. Τον πλούτο τον αποκτούν οι έμποροι στις χώρες του κόσμου και το εμπόριο απαιτεί χαρισματικούς ανθρώπους που, ωστόσο, διακρίνουν λεπτομερέστατα το κέρδος. Εξαρτάται βέβαια πώς οι άνθρωποι εννοούν την αξία του κέρδους, γιατί όλα μας χρειάζονται. Δι, το πρώτο με ψινογιώτα, το δεύτερο με ήττα. Το τρίτο και τελευταίο ποίημα που θα μοιραστώ μαζί σας έχει πολύ μεγάλο συναισθηματικό φόρτο για μένα. Ο τίτλος του είναι «Φτερούγισμα». Θα μπορούσε να διαβαστεί με πολλούς τρόπους. Ο τρόπος που το διάβασα εγώ ήταν σαν να ακούω τα λόγια της μητέρας μου. Να μου τα απευθύνει με αγάπη αλλά και παράπονο. Στο τέλος όμως επικρατεί η αγάπη. Και θα σας ζητήσω συγγνώμη εκ των προτέρων αν με πιάσει κάποια συγκίνηση διαβάζοντάς το, γιατί κάθε φορά που το διαβάζω με πιάνει συγκίνηση. Φτερούγισμα. Μου πες με επιθύμησες και έφυγες. Μου πες καλύτερα μακριά και έφυγες. Είπες, ω, τι ωραία τότε μαζί, μα έφυγες. Μου έγνεψες, θα ανταμώσουμε κάποια φορά και μου ξανά φύγες. Ξέρω, δεν με απαρνήθηκες, μα η απόσταση είναι η ίδια άρνηση. Αλλά η άρνηση δεν είναι πάντα αρνητική, βλαστάρι μου. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Αθήνα. Ο λόγος των πρώην Πρίτανη, ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και δημοτικό σύμβουλο, κύριο Γεώργιο Καψάλη. Πολύ, Μαρία. Κυρία Πρίτανη, κυρία πρώην Δήμαρχε, κύριε εκπρόσωπη της 8ης Μεραρχίας, αγαπητά μέλη της Εταιρείας Λογοτεχνών και Συγγραφέων Υπήρου, κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου πριν αρχίσω την ομιλία να συγχαρώ θερμά τον καθηγητή του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, τον κύριο Ευθύμιο Καξίρα, για την αναγόρευσή του σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Τον ευχαριστούμε θερμά για ό,τι κάνει για το Πανεπιστήμιό μας, για την πόλη μας και γενικότερα για την πατρίδα μας. Τον ευχαριστούμε επίσης για τη συγκίνηση που μας πρόσφερε πριν από λίγο. Επίσης, να εκφράσω τη χαρά μου, καθώς θα με διαδεχθεί στο βήμα η αγαπητή συναδέλφισσα, ομότιμη καθηγήτρια κυρία Κατερίνη Λιάμπη, πρώην κοσμήτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής και τωρινή πρόεδρος της Εταιρείας Υπηρετικών Μελετών με μεγάλη προσφορά στα γράμματα και τον πολιτισμό. Αγαπητοί προσκεκλημένοι και φίλοι της κυρίας Ελευθερίας Διάλα Μάντζιου, είναι γεγονός ότι κατά τελευταία χρόνια που γνωρίζω την Ελευθερία έχω μιλήσει αρκετές φορές για την προσφορά της στα γράμματα, τις τέχνες και τον πολιτισμό. Είναι επίσης γεγονός ότι αποδέχομαι κάθε φορά την πρόσκλησή της να είμαι ομιλητής σε κάποια εκδήλωση που διοργανώνει, γιατί αισθάνομαι ότι η συμμετοχή μου αυτή δίνει στην ίδια χαρά και ευχαρίστηση που δεν θέλω να τη στηθεσίσω. Βέβαια, αυτό που με εντυπωσιάζει ιδιαίτερα είναι το εύρος των δραστηριοτήτων που αναπτύσσει η κυρία Τζιάλα και οι οποίες είναι αλήθεια συνοδεύονται πάντοτε από ανάλογη ποιότητα. Έτσι, κρίνω σκόπιμο και χρήσιμο για το διευρυμένο ακροατήριο της απόψινής εκδήλωσης
να ανασύρω σύντομες σκέψεις και προβληματισμούς που παρουσίασα διαχρονικά και που αναφέρονται αφενός στην προσωπικότητα και αφετέρου στο πολυεπίπεδο συγγραφικό και καλλιτεχνικό έργο της κυρίας Τζιάλα. Η πρώτη γνωριμία και πνευματική μας συνάντηση έγινε τον Μάρτιο του 2009, όταν κλήθηκα να παρουσιάσω το βιβλίο «Ασπρόμαυρες μνήμες» που εξέδωσε το Πανελλήνιο Καλλιτεχνικό Κέντρο Φιλότεχνων Δημιουργών Γυναικών, στο οποίο η κυρία Τζιάλα ήταν πρόεδρος, έγραφα για το συγκεκριμένο βιβλίο. Η συνύπαρξη ποίησης, πεζογραφίας και έργων ζωγραφικής από κοινού με τις γυναικείες μορφές να δημιουργούν και να συλλογούνται με οδήγησαν περισσότερο να προσδιορίσω το βιβλίο αυτό ως έναν πραγματικό ανθόκηπο. Γι' αυτό, γιατί σε κάθε σελίδα του βιβλίου ξεπηδάει μια ζωντανή εικόνα, μια φανταστική εικόνα, μια αληθινή εικόνα, μια περασμένη, αλλά όχι ξεχασμένη εικόνα, μια εικόνα λόγου ή μια εικόνα αισθητική, μια ασπρόβαρη μνήμη και θύμηση. Ένας πραγματικός ανθόκηπος που τον θαυμάζει και τον χαίρεται ο καθένας, που είναι σε θέση να εκτιμήσει και να απολαύσει την αξία και την ομορφιά του ωραίου. Ένα χρόνο μετά, το 2010, παρουσίαζα στην κατάμεστη αίθουσα της Εταιρείας Υπηρετικών Μελετών το παιδαγωγικό έργο της κυρίας Τζιάλα. Το έτος 2013 θα γράψω χαρακτηριστικά για την ελευθερία. Στο πλαίσιο της ελπίδας και της αγάπης για τη νέα γενιά, όταν μάλιστα συντρέχουν και οι ειδικοί λόγοι, εντάσσεται και η συγκεκριμένη πρωτοβουλία της κυρίας Τζιάλα να εκθέσει και να προσφέρει δωρεάν εικαστικά έργα που φιλοτέχνησε η ίδια για να στηρίξει το νέο βρεφερονπιακό σταθμό της ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων. Τα λόγια περιτεύουν. Πιο πρόσφατα χρονικά, έχουμε την ποιητική συλλογή της κυρίας Τζιάλας που φέρνει τον τίτλο «Μουσικός περίπατος» και τον υπότιτλο «Παιδικά ποιήματα μελοποιημένα» σε μελοποίηση του συνθέτη και αρχιμουσικού Γιώργου Κλίτσιου. Στην ουσία, η συλλογή αυτή είναι ένα συνδυασμός ποίησης, μουσικής και ζωγραφικής. Το γεγονός ότι η ποιητική συλλογή της κυρίας Ελευθερίας Τζιάλα Μάντζιου αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Υπουργείου Παιδείας εμπεριέχει τη δική του σημασία. Οφείλω μία ακόμη τελευταία προσωπική περισσότερο αναφορά. Καθώς η Ελευθερία Τζιάλα και ο ύμνηστος σύζυγός της Αντώνης Μάντζιος δεν απουσίαζαν σε καμία από τις εκδηλώσεις στο Πανεπιστήμιο κατά τη διάρκεια της Βρετανικής μου θητείας. Φιλοξενήθηκαν στο γραφείο μου, χάρισαν στο εργαστήριο και στο τμήμα μου βιβλία και πίνακες, χάρηκα τη συντροφιά τους. Είμαι βέβαιος ότι ο κύριος Αντώνης χαίρεται απόψη και αυτός με τη διοργάνωση αυτής της όμορφης εκδήλωσης. Κυρίες και κύριοι, ένα ογκώδης βιβλίο ποίησης δεν είναι και τόσο σύνηθες. 300 ποίηματα σε ένα βιβλίο είναι το διάβα μιας ολόκληρης ζωής, αλλά είναι και μια σημαντική παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Μάλιστα, όταν έχεις δημιουργήσει και έχεις γράψει ένα μεγάλο αριθμό ποιημάτων, είναι δύσκολο να προβείς σε ανάλογη επιλογή και να αφήσεις κάποιο από αυτά αδημοσίευτο και έξω από το ταξίδι της αιωνιότητας. Ο τίτλος της ποιητικής συλλογής «Εμείς ως άνθρωποι» μπορεί να θεωρηθεί ίσως ασυνήθιστος, αλλά με βεβαιότητα εκφράζει στοχασμό, όπως άλλωστε συμβαίνει και με το μεγαλύτερο μέρος της συγκεκριμένης ποιητικής δημιουργίας. Εκτός από ένα σύντομο βιογραφικό της δημιουργού που προηγείται, ακολουθεί το αντιπρολόγου με βασικό μήνυμα και καταστάλαγμα πως για να υπάρχει πρόοδος και όραμα απαιτείται η κοινωνική ομόνοια. Όπως προκύπτει από την ίδια την παρουσίαση των ποιημάτων στο βιβλίο, αυτά κατανέμονται στις κατηγορίες κόσμος, σκέψης, του πόνου, απόψεις και ιάμπη. Μάλιστα, πριν από κάθε διαφορετική κατηγορία υπάρχει ένας ανάλογος πίνακας ζωγραφικής, διαχειρός Ελευθερίας Τζιάλα Μάντζιου. Παράλληλα, διαπιστώνει κανείς ότι η ουσιαστική διαφοροποίηση προκύπτει στην ουσία για τις κατηγορίες του πόνου και η άμβη.
Από το σύνολο των ποιημάτων είναι ελάχιστα τα ποιήματα που διαθέτουν ομοιοκαταληξία, ενώ το υπόλοιπο μέρος της ποιήσης της Ελευθερίας Μάντζιου είναι γραμμένο σε ελεύθερο στίχο. Πρόκειται για μια επιλογή που απομακρύνει περισσότερο την ποιήσή της από τη μορφή και την οδηγεί στο περιεχόμενο και στην ουσία της γραφής. Σε μια τόσο διευρυμένη ποιητική συλλογή, είναι επόμενο η δημιουργός του ποιητικού έργου να έχει αναφερθεί σχεδόν σε όλα που διαμορφώνουν και χαρακτηρίζουν την ανθρώπινη ζωή και το ίδιο το σύμπαν. Πίκρες, χαρές, αγωνίες της ζωής, ξημερώματα και δειλινά, θάλασσες και ωκεανοί, αρχές και αξίες, αγώνες και αγωνίες, πόνος και δάκρυ, ελπίδα και όνειρο, παρόν και μέλλον, χαρές και προσδοκίες, απόϊχοι, ο αποχωρισμός και ο θάνατος, η αισιοδοξία και το χαμόγελο, η αλληλεγγύη και συντροφικότητα. Διαβάζοντας την ποίηση της ελευθερίας, έμεινε κάθε φορά στην ψυχή μου κάτι σαν καταστάλαγμα, σαν ελπίδα, σαν όνειρο και καημός, σαν προβληματισμός και αλήθεια της ζωής, σαν το σήμερα και το αύριο που δεν γνωρίζεις αυτό που θα σου φέρουν. Αυτό το κάτι, το τόσο σημαντικό, θα προσπαθήσω με δικά μου λόγια να το μοιραστώ μαζί σας. Ήλιος, φως και αγάπη μαζί, χέρι-χέρι, για μια καλύτερη επαύριο που κανένας δεν ξέρει ότι θα έρθει. Συνδυασμοί. Χαλάλη η απουσία. Αρκεί ο Αχιλλέας και η Δώρα να έχουν φτάσει και να λάμπουν ψηλά στη δική τους κορυφή. Η συνάντηση. Η περήφανη μάνα, θα προσέθετα εγώ. Το όραμα δεν είναι πλέον εύκολο να το προσεγγίσουμε και να το απολαύσουμε. Αλλά δεν σταματάμε να αγωνιζόμαστε για αυτό. Η παράδοση της μιας γενιάς προς την επόμενη σε μια απεραντοσύνη των 60 μόλις δευτερολέπτων. Η παράδοση. Γενναίες, η μία συνέχεια και επανάληψη της άλλης. Δάφνες και Χρυσοστέφανα, δάκρυα από θανάτους. Η χαρά είναι η αναλαμπή της ζωής μας. Γελάς γιατί, κλαις γιατί. Όλα στερεότυπα, έκφραση. Δύσκολο να μάθει ο ένας τον άλλο. Πιο δύσκολο να μάθουμε ακόμη και τον ίδιο τον εαυτό μας. Πώς να με μάθεις. Οι άνθρωποι πόσο ίδιοι και πόσο διαφορετικοί στο διάβα της ζωής. Ο έρωτας δεν χρειάζεται λόγια. Χίλιες λέξεις δεν πείθουνε. Καμία λέξη το άπαν. Λόγια περιτά. Κυρίες και κύριοι, στην ποιητική συλλογή της Ελευθερίας Διάλα υπάρχει μια μεγάλη ενότητα που φέρνει τον χαρακτηριστικό τίτλο του πόνου. Δεν είναι δύσκολο για κάποιον που βρισκόταν ή βρίσκεται έστω και διακριτικά στο ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον της Ελευθερίας να αντιληφθεί πού και σε ποιον αναφέρεται αυτή η ενότητα των ποιημάτων της. Αυτό σημαίνει για εμένα ότι από τη μία πλευρά ήθελα να διαβάσω εξ αρχής αυτά τα ποιήματα. Μπορεί και μόνο αυτά. Αλλά από την άλλη, με καταλάμβαναν ήδη εκ προημίου μία συγκίνηση και μία αγωνία για αυτό που θα συναντούσα. Το πρώτο το οποίο συνάντησα ωστόσο, διαβάζοντας τα ποιήματα της συγκεκριμένης κατηγορίας, είναι η αξιοπρέπεια εκ μέρους της δημιουργού απέναντι στις καταστάσεις και ας ήταν τόσο προσωπικές και δύσκολες όπως απέναντι στον λόγο και στην ίδια την ποίηση. Είναι αλήθεια ότι δεν ανέμενα κάτι λιγότερο από την ελευθερία. Ωστόσο, παρά το προσωπικό εσωτερικό αραχνοήφαντο φόντο, εκείνο που κυριαρχεί είναι η ποίηση, η έκφραση και το ταξίδι της ζωής για τον καθένα από εμάς. Αυτή τη φορά θα αφήσω αντιπροσωπευτικούς στίχους της ελευθερίας να μιλήσουν σε όλους μας όπως τους επέλεξα ο ίδιος από την ποίησή της. Κιτρίνησαν τα γράμματα στο πατάρι.
Κάθε επιστολή ένα μυθιστόρημα. Μου μένει η μνήμη, τα κεντρινισμένα γράμματα. Ένας τόσο καλός πατέρας πρέπει πάντα να έρχεται, να μην φεύγει ποτέ. Έλα. Στα μάτια μου, όραμα η ομορφιά σου. Κι εγώ φορτίο, στο φορτίο να κρατώ την αγάπη μου φυλαχτό για σένα. Κι εγώ. Αύριο φεύγουμε για το Αιγαία. 13 Σεπτέμβρη 2002. Προσπάθησα πολύ να γυρίσω πίσω τα χρόνια με τις ομορφιές που περάσαμε, που με αγάπησες, που σε αγάπησα. Τι επέμεινε από σένα. Κουράγιο αγάπη μου. Ίσως θα είμαστε και αύριο μαζί. Μετάγγιση. Με καλόμαθες να μην μου λείπει τίποτε και μου δίνες πάντα περισσότερα από όσα σου ζητούσα. Με καλόμαθες. Είναι πολύ μεγάλη δύναμη να μπορεί κανείς να θυμάται τις ομορφιές που πέρασε. Μαζέψαμε στο λόγκο μανουσάκια, ανθάκια, θεϊκά, μυρωμένα. Μάνα μου, πάντα σε θωρώ και στο όνειρό μου σε προσμένω και στο όνειρο σε καρτερώ στη γιορτή της μάνας. Σας αγαπώ, παιδάκια μου, εγγονάκια μου, σας αγαπώ και ξέρω ότι με αγαπάτε κι εσείς. Τι θα γινόμουν χωρίς την αγάπη σας αυτό το βράδυ. Έτσι είναι τα δάκρυα του πόνου. Κόκκινα σκέφτηκα, από κόκκινο αίμα βαμμένα και η ελπίδα ληξιπρόθεσμη, μετάγγιση. Ξεκουράσω αγάπη μου, ίσως και σήμερα να ανοιχτώσουμε καλά. Ξεκουράσω. Ο δικός μου πόνος ας γίνει για σας παρηγοριά και ελπίδα, εμπρός στην εικόνα. Κυρίες και κύριοι, διαβάζοντας την ποίηση της Ελευθερίας Διάλα Μάντζιου, είναι γεγονός ότι μου δημιουργήθηκε η εντύπωση σαν να έκανα ένα ταξίδι μιας ολόκληρης ζωής. Σκέψεις και συναισθήματα, χαρές και λύπες, ομορφιές της φύσης, βάσανα και καημή, ο ίδιος ο άνθρωπος στο ταξίδι της ζωής με κοινό τελικό προορισμό. Αφού ευχαριστήσω και συγχαρώ θερμά την Ελευθερία για αυτό το ταξίδι που μου χάρισε, θα ήθελα να προτείνω και σε εσάς να ανακαλύψετε εικόνες, σκέψεις και διαδρομές από το βιβλίο της. Καθένας ίσως διαφορετικές από τον άλλο, ωστόσο δεμένης με τη ζωή και με τη φύση που μας περιβάλλει. Για εμένα είναι μια ποιητική συλλογή που τη χρειαζόμαστε εμείς και που μας χρειάζεται και αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ. Η φιλόλογος Αμαλία Παπακώστα θα μας διαβάσει τώρα χαρακτηριστικά ποίηματα από τη συλλογή. 3 ποίηματα. Στο διάσελο. Στην ανηφόρα, θυμάμαι, είχαν διαλυθεί τα υποδήματα. Κι εγώ ανέβαινα, κρατώντας ως βακτηρία το όνειρο. Μα οι κατακόρυφες κλητίες τα είχαν βάλει μαζί μου κι εγώ μαζί τους, θηρίο που είναι ο άνθρωπος. Κατάφερα κι ανέβηκα και στάθηκα στα υψώματα να γναντέψω τον κόσμο στο πρωινό. Κι έβλεπα προς την Ανατολή τους κάμπους με τα χρυσαφένια στάρια και τους οπορώνες που φτάνε το άρωμα των καρπών ως την ψευδέστησή μου. Α, τι όμορφη που είναι η ζωή! Και γύρισα να κοιτάξω και από την πλευρά του άλλου υψώματος. Κακοτράχαλες, συφοριασμένες απογοητεύσεις είχαν οι κάμποι εκείνοι. Πλάι μου η ελπίδα πάσχιζε να λαφρύνει το βάρος που προέκυπτε ενώπιόν μου. Αλλά η νεκρή του παρελθόντος και του μέλλοντος δεν έπαιρναν από εμένα σήμα επιστροφής. Άπλωναν τα χέρια, νεκρά, σκελετωμένα,
Μα τα δικά μου χέρια, μαλακά σαν το βαμβάκι, δεν πιάνονταν. Και ροβολούσαν πάλι όλοι στο βάραθρο του τίποτα. Πίσω μου ο ήλιος που είχε ανατύλει σχημάτιζε με τη σκιά μου περισσότερο σκότος στους άμυρους απελθόντες. Και τώρα, ποια βακτηρία θα σταθεί στη σκέψη μου για τη λύτρωση? Δική μου λύτρωση θα ήταν τελικά να πάρω πάλι τον κατήφορο. Μα προς πού? Οι οπορώνες διατυμπάνιζαν την πιθανή ευημερία μου. Το έρευος της άλλης κατηφοριάς διαβεβαίωνε το τίποτα που ήθελα να βάλω χείρα βοηθείας στους πεινώντες και διψώντες σκελετωμένους της ανυπαρξίας. Και στάθηκα σε ύπτια κατάκληση ανάμεσα στους δύο ατέριαστους κόσμους, στραφταλίζοντας με δάκρυα τα αστέρια, και άφησα την ημαρμένη να επιλέξει. Η Βράχη. Τόσα χρόνια μου έλεγες καλημέρα στο γαλάζιο σου βλέμμα, στον καθάριο ουρανό σου, στο βιαστικό βήμα της νιώτης σου. Κρατούσε, δεν κρατούσε δευτερόλεπτο. Χαιρέταγε στον έρωτα. Γυρνούσε στο περβόλι της αγάπης. Μελετούσε του κόσμου τα παράξενα με την κιθάρα σου άλλωθη και τη χαρά στο χέρι σου κρατώντας με ιδρωμένο το μέτωπο τρεχάτος, και ανήσυχη την όμορφη ύπαρξή σου τον κόσμο διάλεγες, τον κόσμο αγαπούσες. Τον τράνεψες τον κόσμο στο στρατί σου και τον αξίωσες με το τίμιο σπαθί σου, σταράτος και καθάριος νους και σκέψη. Σε ήξερα και σε ξέρω, αγαπημένε. Αυτή ήταν η σκέψη μου για σένα και αυτό ήταν που χτύπησε τους βράχους. Σκληρό το διάλεξες τη ζήση, Στανιφόρη. Αχ, τα κατέργαστα λιθάρια. Πώς να αγαπούνε μάτια μου. Πού θέλεις να το ξέρουν? Αδέσποτα. Ήταν στην οδό Αθηνάς ένα κοπάδι που ανεβοκατέβαινε και ως φρενόταν στα πορήματα, τροφή για καταδικασμένους. Τα παιδιά δεν ήταν εκεί, για να πούμε πως εκεί να φταίνε. Και τα δέσποτα έτρεχαν για μια επιβίωση μηδενική, για ένα παρόν μη αναστρέψιμο. Ο Μπόγιας αργούσε να έρθει και ο δρόμος δύστυχος είχε απόντα και αποχρόντα λόγους συμπαράστασης. Και βρήκαν τη διέξοδο στη στάση της διαδρομής, όπου οι σειρμοί πολλοί, παράλληλοι και κάθετοι, είχαν στην είσοδο κι άλλους ζώντες, επιζώντες, τυλιγμένους σε κουβέρτες, θλιβερές για το κρύο, ίσως του χειμώνα. Ποιος να πρωτοφάει ένα κομμάτι ψωμί? Ποιος να πρωτοπιεί ένα μπουκάλι γάλα? Με κλαμμένη την καρδιά, προσπέρασα την είσοδο του σταθμού και δεν πήγα στο σπίτι εκείνη τη μέρα. Κάθισα σε ένα παγκάκι δίπλα σε μια ελιά που λένε ότι ήταν του Πλάτωνος. Και έκλαψα πολύ για να φτάσω στο σχολείο που με είχαν καλέσει με σκουπισμένο και ανανεωμένο το πρόσωπό μου. Δεν ήθελα να μάθουν από μένα τα παιδιά πως εκεί κάτω οι δρόμοι άρχισαν να γίνονται αδέσποτοι στην πόλη. Στην πόλη του πολιτισμού. Και μου έμεινε να σκέφτομαι τα παιδιά. Ποια σκυτάλη θα παραλάβουν και από πού, αφού η πορεία είναι προς τα δέσποτα που πλήθυναν στην πόλη. Ναι.
Ακολουθεί η κυρία Κατερίνη Λιάμπη, ομότιμος καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Ιωαννίνου και πρόεδρος της Εταιρείας Υπηρετικών Μελετών. Αξιότιμοι κύριοι, κυρίες, η πολυπράγμων κυρία Ελευθερία Τσιάλα Μάντζιου, ποιήτρια, συγγραφέας και ζωγράφος, έχει βραβευθεί για τις πνευματικές και εικαστικές συμβολές της από τους ελληνικούς καλλιτεχνικούς και πνευματικούς φορείς όπως της άξιζε. Τον Μάρτιο του 2023 εξέδωσε την ποιητική της δουλειά από τις εκδόσεις Διάνοια με τον τίτλο «Εμείς ως άνθρωποι», τιτανικός τίτλος. Ένας τίτλος το περιεχόμενο του οποίου παραπέμπει σε επάλληλα στρώματα σκέψεων και προβληματισμών τον αναγνώστη. Και εκείνη, στο αντίπρολόγου κείμενό της, συμπυκνώνει το όλον στις λέξεις «ζωή», «τέχνη», «αγάπη», «επικοινωνία», «ομόνοια». Έτσι σκέφτομαι τη ζωή μου, στην καθημερινότητά μου, στις γραφές μου, στη ζωγραφική μου, σχολιάζει. Το σώμα των ποιημάτων της, συγκείμενο από 271 σελίδες, περιλαμβάνει τις ακόλουθες 5 θεματικές ενότητες συμπεριλαμβανομένων και των εξαίσιων δημιουργιών, ζωγραφικών δημιουργιών της. Κόσμος, σκέψεις, του πόνου, απόψεις, η άμβη. Στα ποίηματα τα οποία εμπεριέχουν οι ελόγω ενότητες, ξετυλίγονται οι εμπειρίες της δημιουργού. Οι ελπίδες, ο έρωτας, η πόθη, ο πόνος, ο θάνατος και ένα σωρό άλλα λεπτέστητα ιδιοσυγκρασιακά της χαρακτηριστικά. Ανάμεσά τους στην πραγματικότητα δεν υφίστανται ευκρινή όρια και πώς θα γινόταν αυτό, αφού η ζωή είναι η επιτομή των συναισθημάτων και των νοητικών διεργασιών. Διόλου τυχαία συλλογίζομαι, ξεκινάει με τον κόσμο, λέξη που αποτελεί ετυμολογικό παράγωγο του ρήματος κοσμό, στολίζω. Ο κόσμος της λοιπόν, το στολίδι, έτσι όπως τον εξυψώνει η ποιήτρια με τους στίχους της, βασισμένη στις πάσης φύσεως προσλήψεις που έχει από την κοινωνία, την φύση, το σύνολο εν τέλει όλων των ερεθισμάτων της. Στη δεύτερη ομάδα της σκέψης αποτυπώνει επεξεργασίες νοητικές, κυρίως ενώ η επόμενη ενότητα του πόνου μνημονεύει τις σιωπές, τις μνήμες, τα κυτρινισμένα γράμματα αυτόν που έφυγε οριστικά από τη ζωή της, όχι όμως από την καρδιά της, από το σώμα της. Με τις απόψεις εστιάζει σε ιστορίες παράξενες και αληθινές. Τέλος έπλασε ποίηση εμπνευσμένη από τους μύθους, ωστόσο νοηματοδοτώντας με αισθητική ό,τι την προκαλούσε, την προσήλκυε και τη στέριαζε, εξού και ο τίτλος «Η Άμβη». Η Άμβη, σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, ήταν θυγατέρα της δαιμονικής θεότητας και ακολούθου του Διόνυσου, δηλαδή του Πάνα και μιας νύμφης της Ιχούς. Η ηλικιωμένη Άμβη υπηρετούσε στο σπίτι του βασιλιά Κελεού και της Μετάνυρας στην Ελευσίνα. Όταν πέρασε από εκεί, η Δήμητρα, η θεά Δήμητρα, μεταμφιεσμένη σε θνητή γερόντισσα. Η Άμβη, βλέποντάς την, θλιμμένη, της έκανε αστεία και η Δήμητρα γέλασε επιτέλους με την καρδιά της. Με αποτέλεσμα, η γη να ξαναγίνει γόνιμη. Αργότερα η Άμβη έγινε η πρώτη ιέρια της θεάς, της Γεωργίας και μάλιστα λατρεύτηκε και η ίδια ως θεότητα του Ιάμβου, η στίχη αμβική, δηλαδή του αστείου, του ξεδιάντροπου πολλές φορές και οπωσδήποτε σκοπτικού στίχου. Θα αποπειραθώ να παρουσιάσω στη συνέχεια τα σημεία εκείνα του ποιητικού έργου της Ελευθερίας Τσιάλα Μάντζιου, τα οποία διατρέχουν σταθερά το έργο της και τα οποία θαρώ αποτελούν την πεπτουσία του όλου εγχειρήματός της.
Ένα εράνισμα λοιπόν. Θα μείνω πιστά στους δικούς της στίχους, εκμεύοντας ό,τι με γοήτευσε, ό,τι με έκανε να χαρώ, να σκεφτώ. Με γοητεύει το ότι η ποιήτρια επιστρατεύει από το ποιητικό της αποθετήριο τον άνθρωπο σε όλες τις ηλικιακές του φάσεις. Επίσης την πανίδα, τη χλωρίδα, την παμβότιδα ή ερωτοτροπή με τον ήλιο και τα μανουσάκια. Η ποιήτρια στιχοπλέκοντας καταφεύγει σε μυθολογικές αέρινες μορφές. «Σε σένα χάρις και μούσα», αναφωνεί, όπου υπό φως και αναντήρητα η αναγωγή σε μια ρομαντική διάθεση, η οποία όμως αμέσως μετά αμβλύνεται όταν εμφανίζει τον Σοκράτη, που αυτό συνεπάγεται ορθολογισμός. Αλλού την προσελκύει ένα υπερβατικό σχήμα που εκφράζεται με τον γεμάτο αγωνία στίχο της. Πώς να μετικήσουμε στον κόσμο του εράματος. Το αριστείο το αντιμετωπίζει ως απόρρια μιας σκυταλοδρομίας ζωής. Και αυτό ασφαλώς προϋποθέτει ρεαλισμό για αγώνα και την παιδεύει πολύ. Σε στίχους άλλων ποιημάτων της εκφράζεται με πραγματική βάσανο για όλα όσα την πληγώνουν. Έρκος στην πορεία του ωραίου, η αγνωμοσύνη και η αχαριστία. Άλλοτε θα μιλήσει για την προσδοκία, την ερήτιμο έχιδνα, την προδοσία, συγγνώμη, την ερήτιμο έχιδνα, τι εύστοχο. Τόση ανθρώπινη πάντως και θαραλέα, δεν φοβάται να εξωτερικεύσει τη λύπη της για την αχρίαστη μιζέρια των ανθρώπινων συμπεριφορών. Κι έτσι, με λέξεις γεμάτες πίκρα θα φωνάξει. Κακοτράχαλες, οι φοριασμένες απογοητεύσεις είχαν οι κάμποι εκείνοι. Αλλά πάντα θα επιδιώκει να περπατάει με τα ακροδάκτυλα των ποδιών της σε διεξόδους προς το φως, αφήνοντας πίσω της την πίκρα, όντας φύση αισιόδοξος και χαρούμενος άνθρωπος. Τι μας ζητάει να ακούσουμε λοιπόν? Σε καταστατικό η ζωή μας. Παρέκκληση άρθρου ή χαρά? Σε καταστατικό η ζωή μας. Είναι υπέροχη η σύλληψη και η συνέχειά της. Δεν πάβει λοιπόν η ποιήτριά μας να ξεφεύγει από τη λύπη και να αφήνει τον εαυτό της να διακατέχεται από αισιοδοξία. Τις ισορροπίες του κόσμου ζυγιάζει ο ήλιος ψηλά, στα μεσούρανα, γράφει για να πολύξει γεμάτη ελπίδα. Ο ήλιος και αγάπη μαζί, χέρι-χέρι, φωτιά ο ένας, βροχή ουράνιο τόξο η άλλη. Και θυμάμαι τον ήλιο τον ηλιάτορα, τον πετροπαιχνιδιάτορα του Ελίτη. Και σε άλλο ποίημα, χελιδονοφωλιές υπόσχονται την έλευση της ζωής στο ξύπνημα της άνοιξης. Τόσος λυρισμός μιας αλωτινής ποιητικής τεχνοτροπίας που τον δουλεύει συχνά στους στίχους της και είναι αλήθεια λειτουργεί σαν βάλσαμο στην ψυχή του αναγνώστη. Πόσο κρυνανθός να μειώσει το άρωμα, πώς το κάλος να σκεπαστεί με τον έφος της υποκρισίας, ρωτάει ενώ ξέρει. Ο έρωτας, άλλο ωραίο και τεράστιο εκτοπίσματος στοιχείο στη ζωή μας, στη ζωή της. Στο βάδισμα ο ανδρικός λίκνος με υποσχέσεις ερωτικής έκβασης. Εδώ είναι σαν να παρατηρεί εκστασιασμένη μια ύπαρξη ανδρική που περνάει δίπλα της. Ξέρουμε ποια ύπαρξη. Πόσο η γαλήνη με ηλαρώνει, αρκεί να γνωρίζω την ώρα της χαράς σου, να χαίρομαι, να χαίρεται με την ώρα της χαράς του. Εσύ αντίδοτο μέσα στο χώρο, γράφει απευθυνόμενη στον μοναδικό. Η στίχη της, τα μάτια σου, αυτά τα δικά σου, τα γαλάζια που παίρνουν αντάβιες πράσινα στο χρώμα της θάλασσας, με γυρίζουν πίσω σε μια άλλη σπουδαία ποιήτρια, τη Θεόνη Δρακοπούλου, τη γνωστή ως Μυρτιώτισσα, σε ένα αισθησιακό σπουδαίο ποίημα της, το «Σ' αγαπώ»,
Σ' αγαπώ, δεν μπορώ τίποτα άλλο να πω κλπ. Κλπ. Η ανυπόκριτη αγάπη της ελευθερίας, πηγαία και δυνατή όπως διαφαίνεται από τόσα και τόσα γραφτά της. Άφησα την αγάπη μου σε ένα συρτάρι της ψυχής μου, αποκλειστικό για να σου ανήκει. Και η παραμυθία της αγκαλιάς. Και τώρα κοιμάσαι στην αγκαλιά μου πιστά 50 χρόνια. Έρωτας είναι και ο βαρύς πόνος για τον αγαπημένο της. Αύριο θα φύγουμε για το υγεία, ώσπου θα μιλήσει σιωπηλά και πονεμένα. Η σιωπή διαφεντεύει τα νάκτορα. Προσπάθησα να ανοίξω ένα συρτάρι μνήμης, εις μάτιν. Είναι όμως και ένας άλλος έρωτας για τα παιδιά και των παιδιών της τα παιδιά. Τι θα γινόμουν χωρίς την αγάπη σας? Αυτή είναι η κραυγή, αλλά της απότατης ευτυχίας της. Της ευτυχίας της μάνας. Σύστοιχες με το χαρακτήρα της ελευθερίας είναι και οι ποιητικά εκπεφρασμένες αταλάντευτες αξίες της. Η γλυκιά υπομονή. Δεν ήταν λίγα τα χρόνια της λαμπρότητας, δεν ήταν αρκετοί οι αιώνες της υπομονής. Η ψυχραιμία της και ταυτόχρονα η δύναμή της να διαρριγνύει τα όρια. Και έφυγα για τη χώρα της νύχτας που δεν μου υποσχόταν τίποτε και επανέρχεται. Ξεκίνησα, τι να έκανα, έφυγα για τη διέξοδο, αβάσταχτος ο εγκλωβισμός. Εννοεί τον εσωτερικό εγκλωβισμό. Η ωριμότητά της. Γιατί βλαστάρια μου τόσο βιαστική, πότε προλάβατε να μας προσπεράσετε σε ανύπαρκτα όνειρα? Και κάπου αλλού ήρεμα θα διερωτηθεί. Κι εγώ στην οδό Βλαχάβα αγωνίζομαι για τις ιδέες μου σε μια σοφίτα. Και μέσα στο γραφείο της κλεισμένη σκέφτεται: αύριο πορεία για το ανεπιθύμητο Ήλιον, δηλαδή την Τρία. Και απομένω να κοιτάζω πίσω το φωτεινό δρόμο της επιστροφής. Στην ποιητική της σύνθεση «Θέρος» εκείνη θα αναλογίζεται. Σε ημισόγεια απογευματινά τα όνειρα τα ταπεινά μας θα ταπεινώσουμε. Και κάτι ακόμη πιο σπουδαίο θα πει. Έκλαψα πολύ, γιατί όχι? Τα δάκρυα τη βλάστηση του δυνατού υπόσχονται. Τι ανάταση πρέπει να ένιωθε. Το μεγαλείο της αλήθειας, άλλη μια παράμετρος των προβληματισμών της. Ζει ο άνθρωπος το δράμα της αλήθειας μέσα του και τα χείλη του βγάζουν το ψέμα, γιατί δεν είναι ελεύθερος και λέει ψέματα και βουβά παλεύει για τη λευτεριά. Τη λευτεριά που υπάρχει μέσα του. Το δύσκολο ερώτημα και η ωραία απάντηση. Με γενναιότητα θα μας μιλήσει με δυνατή φωνή για την υπαρξιακή της αγωνία. Το μεγάλο μυστικό ήταν τελικά η κατάργηση του εγώ. Η μοναξιά της. Μου είπες, πότε να έρθω να σε ειδώ? Έλα τώρα, σου απάντησα. Τι λάθος, και τώρα ποιον θα περιμένω ως το βράδυ? Πλάγια αναφορά εδώ στον Αλεξανδρινό ποιητή. Κι αλλού η ατελέσφορη προσμονή που φέρνει στο νου το πάρισον του ουράνι. Οι συναντήσεις του παρελθόντος αντάμωσαν με το σήμερα στον ξενώνα των υποσχέσεων. Η αυτοσυγκράτηση που επιφέρει η ευγένειά της. Η σφίκα με είχε διδάξει στοιχεία καλής συμπεριφοράς για τον πόνο που αναμενόταν. Εδώ νοείται το δείγμα της σφίκας και ο πόνος που προκαλεί και ασφαλώς εν προκειμένου εξισώνεται με τη δεικτική συμπεριφορά των ανθρώπων. Η αγάπη της δασκάλας για τα νεαρά παιδιά, τους μαθητές και η απόγνωσή της για την εκπαίδευση. Και το θέμα, λέει, ξεκινάει κυρίως από τους διδάσκοντες που αγωνίζονται με τη γραφίδα τους να πράξουν το αντίθετο του Σοκράτη και του Αριστοτέλη. Εννοεί προφανώς τη διαλεκτική. Να μην κατανοούνται από τον μαθητή. Πάλι για τα παιδιά η έγνοια της.
Με κοίταζαν στα μάτια τα παιδιά, καρτερούσαν ένα χάδι και ένα γέλιο. Μου περίσευε και δεν τους το στέρισα. Έτσι είναι η ελευθερία και στην ποίησή της. Πλέργια από αγάπη και τρυφερές κουβέντες για μικρούς και μεγάλους. Με βουλημία, θα τολμούσα να πω, γυρίζει στο παρελθόν των μύθων. Νοσταλγώ αξιόλογα παρελθόντα, μας πληροφορεί, για να ψυχανεμιστεί τις μορφές που θεράπευσαν συμφορές των ανθρώπων, όπως η άμβη που έφερε το χαμόγελο στα χείλη της Δήμητρας όταν αναστήθηκε η Περσεφόνη και ήρθε στη γη από την ερωτική κλίνη του Πλούτονα κάτω από τη γη. Και η μάνα ευτυχής γέμισε καρπούς τους ανθρώπους. Μα δεν παραλείπει και τις περιπτώσεις των μεγάλων ηρώων που περιπτωσιακά αποδείχτηκαν συνάμα και αθεράπευτα μικροί. Τον Ηρακλή θρυλεί η ποιήτρια που μπροστά στους άθλους του η παιδοκτονία πέρασε στην ιστορία της μυθολογίας με ψηλά γράμματα, γράφει. Σκότωσε δά κατά μία εκδοχή των μύθων ο Ηρακλής μερικά από τα πολυάριθμα παιδιά του που γενοβόλησαν οι 150 γυναίκες του στην ασχατιά του κόσμου. Πέρα από τη θαυμάσια ποιητική πλοκή, η ελευθερία αποδεικνύει και την άρδευση της γνώσης της από την ελληνική μυθολογία που τη συνεπέρνει παρουσιάζοντάς την με μοναδικό και έντονα συγκινησιακό τρόπο. «Στην πορεία σου, αργοναύτη μου, προχώρα για τις συμπληγάδες πέτρες». Αυτό υποπτεύομαι ότι αντιφεγγίζει τη δική της πορεία, της ίδιας της ποιήτριας, της κυρίας Ελευθερίας Τζιάλα Μάντζιου. Καλοτάξιδο το βιβλίο σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Το ποίημα «Φυγή» θα μας διαβάσει η κυρία Μαρία Παπακώστα. Στη γωνιά του σπιτικού μου φυγαδεύομαι, ονειρεύομαι. Τι χρειαζόταν? Ένα ζεστός καφές και μια μικρή σοκολάτα. Στη γωνιά του κήπου μου, ξαποσταίνοντας, συμμαζεύομαι. Τι χρειαζόταν? Ένα μικρό όνειρο και το χαμόγελο της άνοιξης. Στην άκρη μιας θάλασσας που αργοσαλεύει και σαλαγάει τα κύματα, να με πάρει και μένα, μικρό κύμα, στην αγκαλιά της. Όλα θα έρθουνε, μόνο να προλάβω, μην ξυπνήσω. Ήταν πραγματικά σπουδαία όσα ακούσαμε, σημαντικά. Κάποια μας συγκίνησαν. Θαυμάσιες οι απαγγελίες των ποιημάτων. Θα ήθελα να σας διαβάσω πριν το μουσικό μέρος ένα βιογραφικό, αν και όλοι ξέρουμε ποια είναι η κυρία Τζιάλα Μάντζιου. Και τα είπε με μία φράση, το είπε με μία φράση η κυρία Λιάμπη όταν είπε ότι είναι φύση αισιόδοξος και χαρούμενος άνθρωπος. Και καμιά φορά εγώ πειράζοντάς την, τη λέω το ευτυχές ριτσάκι από το «Εδί ορφανέ το ενζινί». Είναι λοιπόν, όπως ξέρουμε, ζωγράφος και ποιήτρια και συγγραφέας και επιτιμή σχολική σύμβουλος. Έχει σπουδάσει παιδαγωγικά, ζωγραφική, ξένες γλώσσες και εγώ ξέρω ότι ξέρει να παίζει και βιολί. Είπα να πω κι εγώ κανένα δικό μου. Συνεχίζει να δημιουργεί πνευματικά αλλά και εικαστικά. Έχει γράψει πολλά βιβλία ποικίλου ενδιαφέροντος. Έχει δημοσιεύσει άρθρα και μελέτες. Για 10 χρόνια παρουσίαζε εκπομπές στο κρατικό ραδιόφωνο. Έχει δώσει πολλές ομιλίες στα Γιάννενα, στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις. Το 1999 ίδρυσε το Πανελλήνιο Καλλιτεχνικό Κέντρο Δημιουργών Γυναικών στην Αθήνα με παράρτημα στα Γιάννενα. Το 2004, εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων, απήγγειλε στο αρχαίο θέατρο της Δοδόνης,
το ποίημα «Καλώς ήλθες», δικό της ποίημα, προς τιμή του εισερχόμενου πρωταθλητή και λαμαδιφόρ, ενώπιον χιλιάδων θεατών. Έχει δεχτεί πολλές τιμητικές διακρίσεις. Βραβεύτηκε για το ποίημα που έγραψε για τα κακοποιημένα παιδιά με τον τίτλο «Όχι για τη γαλήνη μου». Στις 8 Μαρτίου του 2007 τιμήθηκε με το χρυσό μετάλλιο πνευματικής αξίας και πολιτισμού για το εικαστικό έργο της από το Σύλλογο Εικαστικών Καλλιτεχνών Ελλάδος. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων στην αίθουσα Αντώνη Τρίτσι. Το Μάρτιο του 2010 τιμήθηκε με το χρυσό μετάλλιο πνευματικής αξίας Α' τάξεως από την Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών και το συγγραφικό της έργο. Το 2016 ίδρυσε στα Ιωάννινα την ιδιωτική της πινακοθήκη και μόνιμη έκθεση των βιβλίων της, αξιοποιώντας το πατρικό του λατρεμένου της σύζυγου, του κυρίου Αντώνη Μάντζιου, τον οποίον όλοι θυμόμαστε με αγάπη και που πάντα και οι δύο με την παρουσία τους τιμούσαν τις εκδηλώσεις του Πνευματικού Κέντρου, αλλά και που πολλές φορές, ειδικά τα καλοκαίρια, η πινακοθήκη αυτή έχει ήδη δείξει ότι έχει μετατραπεί σε ένα πολύκεντρο πολιτιστικών δράσεων. Το Δεκέμβριο του 2019, στον Πανελλήνιο και Παγκύπριο ποιητικό διαγωνισμό, τιμήθηκε από την Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών με το πρώτο βραβείο ποίησης για το παιδικό βιβλίο «Μουσικός περίπατος», το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, όπως ακούσατε προηγουμένως, και διατίθεται δωρεάν σε όλα τα παιδιά του κόσμου, εκεί όπου μιλιέται η ελληνική γλώσσα. Το Νοέμβριο του 2022 τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο ποίησης «Απναφικτιονία Ελληνισμού» στον 20ο Παγκόσμιο Ποιητικό Διαγωνισμό για το ποίημα «Διαρκής Αποστάσεις». Έχει πραγματοποιήσει ομαδικές και ατομικές εκθέσεις τόσο στα Γιάννενα όσο και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας αλλά και στο εξωτερικό. Για την επέτειο της Παλιγεννησίας διοργάνωσε ένα τρίπτυχο εκδηλώσεων. Δύο εκδηλώσεις αυτήν εδώ την αίθουσα που είμαστε τώρα και η άλλη εκδήλωση στην Πινακοθήκη στον Κατσικά με τη θαυμάσια αυτή κυρία. Να είστε καλά. Η κόρη των γραμμάτων. Τα έργα της, συγγράμματα αλλά και εικαστικά βρίσκονται στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και σε πολλές δημόσιες και ιδιωτικές πινακοθήκες και βιβλιοθήκες καθώς και σε μουσεία. Και φυσικά τα φροντίζει πάντα και αυτά σαν να είναι παιδιά της εκεί στο χώρο της πινακοθήκης της. Και εμείς στο Πνευματικό Κέντρο έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε δύο έργα της, αλλά και όλα σχεδόν τα συγγραφικά της βιβλία. Και αν θέλετε να σας πω και κάτι μέσα από την καρδιά μου, στα 40 χρόνια που ξέρω την κυρία Ρίτσα και στα 30 της συνεργασίας μας μέσα στο χώρο του Πνευματικού Κέντρου, κάθε φορά που την έβλεπα, είχα πάντα το ίδιο συνέστημα, ότι θα άνοιγε τα χέρια σαν να ήταν ένα τεράστιο πουλί και κάτω από τις φτερούγες της θα μας έβαζε όλους. Ήταν για όλους μας η μεγάλη μαμά, η μεγάλη κυρία. Και αυτό, κυρία Ρίτσα, είστε η μεγάλη κυρία. Και τώρα, πριν η κυρία Ειρήνη Νικολάου μας παρουσιάσει τα μελοποιημένα της ποίηματα, η κυρία Μαλία Παπακώστα θα μας κάνει σύντομα μια απαγγελία τους. Τα μάτια σου, τα μάτια σου, αυτά τα δικά σου, τα γαλάζια που παίρνουν αντάβιες πράσινες στο χρώμα της θάλασσας. Τα μάτια σου, αυτά τα καστανά που παίρνουν το βάθος του βαμμένου από βροχή χρώμα, που το κοιτάζεις σκυφτά και με βυθίζεις τη δική σου απόγνωση. Τα μάτια σου, τα μαύρα μάτια σου που κόλλησαν πάνω στις καρδιάς μου τα μαύρα φυλώματα. Και γυρνάς
και ψάχνεις να με βρεις, δεν θα με γνωρίσεις. Μαύρισες κι εσύ άθελά σου. Η θάλασσα στο ανέμου τη βουή, το χώμα σε βροχή οδύνης. Είναι λιγοστά σε αντιπαράθεση με τα φυλώματα της βραδινής ρητιδωμένης μου νύχτας. Η κυρία Ειρήνη Νικολάου είναι μέλος του ειδικού διδακτικού προσωπικού του παιδαγωγικού τμήματος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Έχει μελοποιήσει και τα δύο ποίηματα που θα ακούσετε και τα οποία θα ερμηνεύσει ο κύριος Δημήτρης Θεοδωρακόπουλος. Καλησπέρα σας και από εμάς. Ευχαριστούμε πολύ για την τιμή που μας κάνει η κυρία Ελευθερία να τραγουδήσουμε δικά της ποίηματα, και εγώ και η κυρία Νικολάου. Να ευχαριστήσουμε και τους καθηγητές, οι οποίοι μας ενέπνευσαν ακόμα περισσότερο. Και σε μία ανταλλαγή των τεχνών, της μουσικής με την ποίηση, θα βάλουμε κι εμείς το δικό μας λιθαράκι. Ευχαριστούμε και την κυρία Νικολάου που μελοποίησε έτσι αυτά τα υπέροχα ποίηματα και θα προσπαθήσουμε να σας περάσουμε τα δικά μας συναισθήματα. Καλησπέρα και από μένα. Είναι μεγάλη τιμή που μελοποιώ δύο από τα ποίηματα της κυρίας Ελευθερίας. Όταν επικοινωνήσαμε και μου είπε ότι έχει μία συλλογή από 300 ποίηματα και θα ήθελε στην εκδήλωση να μελοποιήσω δύο, όσα μπορούσαμε και να προλάβουμε, ξεκίνησα λοιπόν να τα διαβάζω και πραγματικά δεν μπορούσα να επιλέξω ποια από τα δύο θα ξεκινούσαμε να μελοποιήσουμε. Το ίδιο βέβαια δεν συνέβη με τη μελοποίηση, διότι για μένα η ποίηση οδηγούσε τις μελωδίες μου και το χάρηκα πάρα πολύ. Τις έχω και έκπληξη άλλα δύο κομμάτια, τα οποία δεν θα ακουστούν σήμερα, αλλά πολύ σύντομα θα τα ακούσει η ίδια. Τις εύχομαι να είναι πάντοτε χαμογελαστή, υγιής και πολύ δημιουργική. Να είναι καλά. Σου, αυτά τα δικά σου, τα γαλάζια που παίρνουνε ανταύγες πράσινες στο χρώμα της θάλασσας. Τα μάτια σου, αυτά τα καστανά που παίρνουνε το βάθος του βαμμένου από βροχή χρώμα. Όπου το κοιτάζεις κυφτά και με βυθίζεις τη δική σου απόγνωση. Τα μάτια σου, τα μαύρα μάτια σου που κόλλησαν επάνω στις καρδιάς μου τα μαύρα φυλώματα. Και γυρνάς και γυρνάς και ψάχνεις να με βρεις, δεν θα με γνωρίσεις, μαύρισες κι εσύ άθελά σου. Η θάλασσα στο ανέμου τη βουή, το χώμα σε βροχή οδύνης, είναι λιγοστά σαν την παράθεση με τα φυλώματα της βραδινής ρητιδωμένης μου νύχτας. Ευχαριστούμε. Κρατή κλονάρι αμυγδαλιάς. Κρατή κλονάρι αμυγδαλιάς και μου το έδωσε ένα αστέρι. Λευκά τα πέταλα και ροζ και μ' άπλωσε όμορφα το χέρι. Τα χρόνια αν φεύγουν, τι μ' αυτό, πέταλα ροζ ρένουν τον κήπο. Είναι η χαρά μου περισσή, στις μνήμης μου τικ-τακ το χτύπω. Κρατώ κλονάρι αμυγδαλιάς
Ποιος τάχα το έφερε σε μένα, ένα λουλούδι μοναχό, με δυο ματάκια αγαπημένα, με προσωπάκι φεγγαριού που μου υπόσχεται τον ήλιο, με την αγάπη περισσή μέσα στου κόσμου το βασίλειο, με μια καρδούλα γελαστή, με το χαμόγελο στα χείλη, κρατώ κλονάρι αμυγδαλιάς κι είναι η καρδιά μου ανθοστήλη. Κι όταν θα φύγουν οι καιροί και στα μαλλιά θα πέσει χιόνι, η μνήμη της αμυγδαλιάς τα γυρατιά μου θα επουλώνει. Κρατή κλονάρι αμυγδαλιάς και μου το έδωσε ένα αστέρι. Λευκά τα πέταλα καιρός και μ' απλώς όμορφα το χέρι. Τα χρόνια φεύγουν, τι μ' αυτό πεταλαρός ρένουν τον κήπο. Είναι η χαρά μου περισσή στις μνήμεις μου τικ-τακ το χτύπω. Κρατώ κλονάρι αμυγδαλιάς, ποιος τα χατόφαινε σε μένα, ένα λουλούδι μοναχό με δυο ματάκια αγαπημένα, με πρόσωπάκι φεγγαριού που μου υπόσχεται τον ήλιο, με την αγάπη περισσή μέσα στου κόσμου το βασίλειο, με μια καρδούλα γελαστή, με το χαμόγελο στα χείλη. Κράτω κλονάρι αμυγδαλιάς κι είναι η καρδιά μου ανθοστήλη. Κι όταν θα φύγουν οι καιροί και στα μαλλιά θα πέσει χιόνι, η μνήμη της αμυγδαλιάς τα γυρατιά θα επουλώνει. Τα χρόνια φεύγουν, τι μ' αυτό, πέταλα ροζ ρένουν τον κήπο. Είναι η χαρά μου πέρυσι, στις μνήμεις μου τικ-τακ το χτύπω. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε θερμά. Και τώρα ο λόγος στο τιμόμενο πρόσωπο. Κυρία Ελευθερία. Ελευθερία της Αλαμάνσης για μας. Με πόση τέχνη η κυρία Ειρήνη Νικολάου με τη μελοποίηση των ποιημάτων μου. Ο κύριος Δημήτρης Θεοδωρακόπουλος με το χάρισμα της φωνής του. Και η κυρία Αμαλία Παπακώστα με τις επαγγελίες της μας επισφράγησαν την αισθητική απόλαυση του ωραίου που εδράζει στο βιβλίο μου εμείς ως άνθρωποι. Τους ευχαριστούμε. Κυρία Μαρία Βλάχου, σας ευχαριστούμε για το συντονισμό και την ευγένειά σας να φιλοξενηθούμε σε αυτή την αίθουσα για την οποία μεριμνήσατε να είναι έτοιμη αυτή εδώ την ώρα. Κυρίες και κύριοι, κύριε εκπρόσωποι της Μεραρχίας, επίσημοι εκπρόσωποι των δημοτικών και διοικητικών αρχών, αυτά είναι δεδομένα ως τιμή που σας την αποδίδουμε κιόλας. Με τιμάτε απόψε με την παρουσία σας και σας ευχαριστώ για την ευγένειά σας να παραστείτε και να παρακολουθήσετε όλα όσα λέχτηκαν για το βιβλίο μου «Εμείς ως άνθρωποι». Δεν μου το χρωστούσατε, αλλά η αγάπη και η καλοσύνη αντιπαρήλθαν την έννοια της άνεσης και χειμωνιάτικα φτάσατε στο πνευματικό κέντρο. Σας ευχαριστώ. Η έκδοσή μου αυτή δεν μοιάζει με τις άλλες, γιατί τα χαρακτηριστικά της
έχουν να κάνουν με τη ζωή, με τις χαρές και τις πίκρες, με τους ανθρώπους που έζησα μαζί τους, που με αγάπησαν και που έκλαψαν μαζί μου. Με τις αντιδράσεις των ανθρώπων που δεν με αγάπησαν, γιατί έπρεπε να μην εκφράζω τα συναισθήματά μου. Αλλά ποιος άνθρωπος μόνον αγαπήθηκε στη ζωή? Με τούτο το στοιχείο πήρα δύναμη και κουβέντιασα με τον εαυτό μου. Αν θέλεις να βάλεις ένα λιθαράκι στο οικοδόμημα που λέγεται ζωή, πρέπει να βλέπεις κατάματα την αλήθεια. Και κοιτάζοντας στο άπειρο του κόσμου, είδα όλα όσα βιώσαμε. Στην κοινωνία, στην εκπαίδευση, στη σκέψη, στην καθημερινότητα. Και πάνω απ' όλα, στα μάτια της παιδικής αθωότητας, που τις χρωστάμε τα πάντα. Και τα παιδιά μου έγναψαν να συνεχίσω, να εξακολουθήσω στον αγώνα δρόμου που και τα γυρατιά ζητούν τον οβολό μας. Και όλοι μας χρειάζονται. Και όλους τους χρειαζόμαστε. Σκαλί, σκαλί στην ανηφόρα, χέρι με χέρι στην κατηφοριά. Όλες οι διαδρομές με συντροφικότητα. Μόνον σε μία θα έχουμε παρέα τον κόσμο και δεν θα τον βλέπουμε. Γιατί τότε άλλοι θα είναι οι στόχοι στην πορεία. Επουράνια τα όνειρά μας. Και αυτό που θα μας επιτάσσει το χρέος θα είναι η ελπίδα και η πιθανότητα της αιωνιότητας. Να γιατί αισθανόμαστε και αισθάνομαι ευτυχής που επικοινωνήσαμε απόψε μαζί. Που κατακλείδα στη σκέψη και στην καρδιά μας είναι η αγάπη για τη ζωή. Και το μεγάλο μυστικό θα είναι κρυμμένο στα βάθη της καρδιάς για να πάει να συναντηθεί με τους προγόνους, ενώ θα περιμένει τους επόμενους για τη σκυτάλη. Και σε αυτό το μετέχμιο θα έχει ρόλο η ελπίδα πως τίποτε δεν θα πάει χαμένο. Πως η αιωνιότητα θα κερδίζει έδαφος σε μια αλληλουχία που ξανά θα λέγεται ζωή. Γι' αυτό τα μάτια μας τέσσερα στα παιδιά. Καλότυχα να είναι να παραλάβουν τη ζωή στα χέρια τους. Κύριε καθηγητά, κύριε Ευθύμιε Βασιλείου Καξίρα, σας ευχαριστώ που με τιμάτε με το υπερπόντιο ταξίδι σας να παραστείτε σε αυτή την αίθουσα στη γενέτειρα για το μεγάλο μήνυμα και για την αναγκαιότητα της Ομόνοιας στον κόσμο. Εσάς που καταξιώνετε την υπερηφάνεια της χώρας μας στο ύψος των αξιών που της αξίζουν στην αλλοδαπή. Εσάς που μας δικαιώνετε και μας χαροποιείτε όλους με το δικό σας επιστημονικό έργο. Σας ευχαριστούμε. Να μας καλωσέρχεστε και με το καλό κατεβόδιο πάντα. Χαρά μου πρόσφερε η ζωή αυτές τις μέρες. Προχθές την Τετάρτη τιμήθηκε ο μεγάλος επιστήμονας ερευνητής Ευθύμιος Καξίρας με την αναγόρευσή του. Σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Σήμερα με τιμά ο επιφανής επιστήμον, όχι σαν απλός ακροατής, αλλά σαν παρουσιαστής του έργου μου, με απαγγελία και ανάγνωση ποιημάτων μου, μαζί με τους εκλεκτούς επίσης σημαντικούς επιστήμονες, στη δική τους βέβαια ειδικότητα. Ευχαριστώ για όλα όσα ανέφερα, αλλά και για όλα όσα η ζωή μας επιφύλαξε να ζήσουμε σαν οικογένεια, με τη γιαγιά την Αθηνά και με τον παππού το Θήμιο. Κύριε Πρίτανη, κύριε Γεώργιε Καψάλη, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε γιατί προσφέρατε στον κόσμο της εκπαίδευσης εκτίμηση και αγάπη και βοηθήσατε στην επιστημονική προώθηση των εκπαιδευτικών. Είστε μια σπάνια προσωπικότητα που σεβαστήκατε κοντολογής τον ευλογημένο δάσκαλο. Η ανάλυση σας του βιβλίου μου απόψε για την ποίησή μου με συγκίνησε. Το βάθος των λόγων σας μας ευαισθητοποίησε, αλλά και πολλές φορές από εσάς διεκπεραιώθηκε με πληρότητα, με ειλικρίνεια και με βάση το όλον το αληθινό μου έργο. Σας ευχαριστώ. Κυρία Κατελίδη Λιάμπη, που διακονήσατε για χρόνια την πανεπιστημιακή κοινότητα με αξιοσύνη και τώρα στις επάλξεις του Ιδρύματος της Εταιρείας Υπηρετικών Μελετών
που προσφέρετε έργο πνευματικό και πολιτισμικό, ευχαριστώ που διαθέσατε τη γνώση, τη μελέτη και το χρόνο σας να παρουσιάσετε το βιβλίο μου με τίτλο «Εμείς ως άνθρωποι», κάνοντας βαθιές τομές στη φιλοσοφία της γραφής μου και ολοκληρώσατε τις αναμενόμενες εκφάνσεις που προέκυπταν στην περιδιάβαση και μελέτη των κειμένων. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ εσάς, όλους εσάς, τους συμπολίτες μου, φίλους, συγγενείς, γνωστούς, γιατί ήρθατε εδώ για αυτό το αντάμωμα. Να είστε και να είμαστε όλοι καλά. Καλή χρονιά. Και να ευχηθούμε η νέα γενεά να κρατήσει σταθερά τα ηνία του κόσμου με αγάπη, σεβασμό, πρόοδο, καλοσύνη, αξιοπρέπεια, ευγένεια, για να είναι ευτυχισμένη η κοινωνία του μέλλοντος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε θερμά που ήσταν όλοι εδώ απόψε. Εμείς ως άνθρωποι, νέα ποιητική συλλογή της κυρίας Ελευθερίας Γιάλα Μάντζιου, να είμαστε καλά, να έχουμε μια καλή χρονιά και πάντα τέτοιες όμορφες πνευματικές δημιουργίες. Καλό σας βράδυ. Είστε καλά.